Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα εγκαίνια του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία των Πρωθυπουργών της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ, της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμηταρ Κοβατσεύσκη, του Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσης και των Υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Στην τελετή για την έναρξη υλοποίησης του έργου του τερματικού σταθμού του ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου, μίλησε το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για έργο που σηματοδοτεί τη σύμπνοια των Βαλκανίων και την ευρωπαϊκή του σύμπλευση. Η παρουσία σας σήμερα εδώ σηματοδοτεί τη σύμπνοια των Βαλκανίων αλλά και την ευρωπαϊκή τους σύμπλευση. Γιατί πια η Χερσόνησός μας μπορεί να έχει τη δική της θέση στη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης ολόκληρης της Ηπείρου μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένη τη συγκυρία με κοινή πορεία, χτίζοντας γόνιμες συνεργασίες μακριά από αδιέξοδους ανταγωνισμούς. Και ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι το ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης. Μία νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια, για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Αλλά και ένας φάρος ο οποίος εκπέμπει ένα διπλό σήμα. Πρώτον, ότι με το πολύ σημαντικό αυτό έργο, αλλά και με τα υπόλοιπα έργα τα οποία δρομολογούνται στη χώρα μας, θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να υποκαταστήσουμε το φυσικό αέριο από ρωσικές πηγές. Ταυτόχρονα όμως, και ότι οι χώρες μας είναι έτοιμες όλες μαζί να αναλάβουμε έναν κομβικό νέο ρόλο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Πρόσφατη εκβιασμοί της Μόσχας σε σχέση με το φυσικό αέριο καθιστούν πλέον αυτή τη συνεργασία όχι απλά αναγκαία, αλλά θα έλεγα και κατεπίγουσα. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτές. Έχει ήδη φροντίσει για την δικιά της εθνική ενεργειακή επάρκεια και βέβαια είναι πρόθυμη να συνδράμει και γειτονικά κράτη όπως η Βουλγαρία. Όπως γνωρίζετε, η νέα πλωτή δεξαμενή LNG της Ρεβιθούσας θα ανεβάσει τη δυναμικότητά της κατά 155.000 κυβικά μέτρα και το τερματικό στην Αλεξανδρούπολη θα προσθέσει ακόμα 154.000 κυβικά μέτρα. Όπως είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο, το οποίο αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, και από έναν υποθαλάσσιο και έναν χερσαίο αγωγό που θα οδηγούν το αέριο στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω ενός νέου σταθμού. Είναι μία υψηλής τεχνολογίας κατασκευή, συνολικού κόστους 360 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται
κατά το ίμιση από το ΕΣΠΑ, κινητοποιεί όμως εκτός από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια από τις χώρες μας. Και βέβαια, όπως σας είπα, το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από επενδύσεις που καθιστούν την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, προσθήκη νέου σταθμού στην Κόρινθο, δυνατότητα επέκτασης του υφιστάμενου εφεσαριού στο μέλλον. Όλα αυτά σημαίνουν ότι μέσα στους επόμενους 20 μήνες η Ελλάδα θα μπορεί να υποδεχθεί σημαντικές, πολύ αυξημένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η συνολική δυναμικότητα αεροποίησης θα είναι 58,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Με άλλα λόγια, αυτή η ελληνική σταθμή LNG είναι σε θέση πια να καλύψουν πλήρως όχι μόνο την εθνική αγορά, αλλά να υποκαταστήσουν και ένα σημαντικό τμήμα της προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου στα Βαλκάνια. Το σημερινό έργο αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή ανάπτυξη της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, από το βήμα της σημερινής εκδήλωσης για την έναρξη υλοποίησης της πρώτης πιλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Είναι χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ πέρα για τα εγκαίνια αυτής της πλωτής μονάδας αφεσαριού. Λόγω της εισβολής της Ρωσίας, το έργο αυτό αποτελεί την στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να επιδείξουμε την ευρωπαϊκή μας κυριαρχία, θα πρέπει να δράσουμε στρατηγικά και θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Και πλέον είναι σαφές σε όλους και πραγματικά θα πρέπει να δείξουμε τι ακριβώς κάνουμε, τι μπορούμε να πετύχουμε από κοινού. Αγαπητέ Κυριάκο, αγαπητοί φίλοι, πιστεύω ακράδαντα ότι πλέον το σημερινό έργο αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή ανάπτυξη της Ευρώπης. Και σήμερα, σε αυτή την πόλη, με αυτό το νέο σταθμό LNG, πορευόμαστε προς αυτό το στόχο. Είναι πολύ θετικό το βήμα αυτό για τα κοινά μας πολιτικά έργα, γιατί θα μας βοηθήσει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές του φυσικού αερίου, θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τις ενεργειακές υποδομές μας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθιστώντας μας πιο ισχυρούς και ανεξάρτητους. Με αυτό το έργο θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια της ενεργειακής προμήθειας και φυσικά στους μακροπρόθεσμους στόχους σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, πριν από λίγους μήνες στην Βερσάλια, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πήραμε πολλές στρατηγικές αποφάσεις στον τομέα της ενέργειας. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα λύξουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και αποφασίσαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε το LNG μεταξύ άλλων. Για τον λόγο αυτό, αυτός ο νέος σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι σημαντικός. Πρόκειται για μια γεωπολιτική σημασία πρωτοβουλία, η οποία αντικατοπτρίζει τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί θα παρέχει φυσικό αέριο στη Βουλγαρία, φυσικά στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία. Και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συμβάλλει στους στόχους που έχουμε θέσει από κοινού. Καθώς είμαστε εταίροι και πολλοί φίλοι με τα Δυτικά Βαλκάνια. Έτσι λοιπόν, καλούμε τις χώρες αυτές να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί.
και σε όλα τα βασικά project τα οποία έχουν την χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενισχύσουμε την περιοχή με αυτόν τον τρόπο μέσω της διαφοροποίησης πηγών ενέργειας και της μείωσης εξάρτησης από τη Ρωσία. Αυτός ο σταθμός του LNG δεν θα μας βοηθήσει μόνο να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι, γιατί θα συμβάλλει επίσης στους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε θέσει για την κλιματική αλλαγή. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας εξαπέλυσε από τον πύργο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της σημερινής περιοδίας του στην αγορά της πόλης. Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία νοικοκυριών και επιχειρήσεων βυθίζονται από τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ως ο βασιλιάς του καρτέλ της ενέργειας και προστάτης των γαλάζιων Golden Boys της ΔΕΗ. Του καρτέλ της ενέργειας που σε μια περίοδο κρίσης καταγράφει ουρανοκατέβατα κέρδη και υπερκέρδη κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο στους 9 τελευταίους μήνες. Και των γαλάζιων Golden Boys της ΔΕΗ που έχουν μετατρέψει την εταιρεία σε κουμπαρά ιδιωτικών συμφερόντων και σε μοχλό ιδιωτικού πλουτισμού με τα υπέρογκα μπόνους και τους παχυλούς μισθούς που έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν για τους εαυτούς τους, αλλά και με καταγγελίες για χειραγώγηση συμμετοχών στο χρηματιστήριο. Την ίδια στιγμή η χώρα μας είναι σταθερά η ακριβότερη στην Ευρώπη στη χοντρική τιμή ενέργειας, ενώ μετακυλεί σχεδόν το 100% του υπέρογκου αυτού κόστους της χοντρικής στον καταναλωτή, με την παράλογη και παράνομη ρήτρα αναπροσαρμογής. Σε αυτόν τον εφιάλτη πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος. Και καλούμε όλους τους πολίτες να υψώσουν ανάστημα. Καλούμε όλους τους πολίτες στις 15 του Μάη να δυναμώσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν τις γραμμές τους, να συμμετάσχουν στην σωκοματική του διαδικασία. Στις 15 του Μάη ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμώνει και ο εφιάλτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο με την επίσημη έναρξη υλοποίησης του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και αεροποίησης LNG ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην εισαγωγή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, εργάζεται συνεχώς το τελευταίο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσει ακόμα και στο πλέον ακραίο σενάριο την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, αλλά και τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, η οποία θα εξυπηρετήσει πολλαπλώς τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα, οι πληρωμές που έχουμε να κάνουμε για την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε και να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει στη Ρωσία, αλλά και να μην τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αφενός πρωταγωνιστεί ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση στο πανευρωπαϊκό πρόβλημα των ενεργειακών ανατιμήσεων και αφετέρου προωθεί εθνικές πολιτικές στήριξης στη δοκιμαζόμενη κοινωνία. Αποφασισμένη να σταθεί, όπως τόνισε κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο καιρό χρειαστεί. Θα ήθελα και πάλι να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε ένα νέο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, το οποίο θα απαντά πιστικότατα και δραστικότατα στο πρόβλημα της ακρίβειας στις τιμές ενέργειας. Η πραγματικότητα είναι ότι από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις, η κυβέρνησή μας αντέδρασε. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα φυσικά ήταν και εξακολουθεί να παραμένει πολύ μεγάλο και να δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την κατάταξη 52 θέσεων ειδικότητας βοηθού νοσηλευτικής επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό ανδρών γυναικών ΦΕΚ 26 ΑΣΕΠ 28 Απριλίου 2022.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις για την εκπλήρωση αυτών, εφόσον έχουν τις γραμματικές γνώσεις που αναγράφονται για κάθε ειδικότητα στην προκήρυξη και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους ως επαγγελματίες οπλίτες γεννηθέντες από 1η-1η-1995 μέχρι 31/12/2003. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τα δικαιολογητικά τους στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο epop.hellenicnavy.gr με καταληκτική ημερομηνία στις 30 Μαΐου 2022. Ο πρώην Δήμαρχος Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος, αποφάσισε να μπει στην διαδικασία των βουλευτικών εκλογών με το Κινάλ Παζόκ. Μάλιστα, βρέθηκε σε Σίμικο Κάλυμνο, όπου είχε επαφές με συντρόφους του. Δείτε τη δήλωση στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου. Ξεκίνησα μία, θα πω περιοδία, μία επίσκεψη μετά από πολλά χρόνια, πρώτα στη Σίμη, τον Πανορμίτη, έτσι. Ξεκινήσαμε και την επόμενη, την Σάββατο του Λαζάρου, μεγαλοβδομάδα, βρέθηκα και στην Κο δύο μέρες και στην Κάλυμνο δύο μέρες, να δω αρκετούς φίλους, συναγωνιστές, συντρόφους, τώρα πλέον δεν είναι παρεξηγήσιμη έκφραση. Είναι αλήθεια ότι εδώ και δυόμισι μήνες έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτοοργάνωσης. Το αυτοοργάνωση δεν σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς αυτοσχεδιάζει και προχωράει. Μέσα από μια συντονισμένη διαδικασία, λοιπόν, ξεκίνησα, επειδή στις 8 Μαΐου έχουμε τις εκλογές των νομαρχιακών επιτροπών, των τοπικών επιτροπών, ακολούθως 20-22 Μαΐου είναι το συνέδριο και υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του εγκεφάλου και της κεντρικής εξουσίας, αλλά και ημών, το ενδεχόμενο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά της ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ, στα πλαίσια της εκλογής μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, είδαμε ότι έχει φανεί ένα δημοσκοπικό ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό στο ΠΑΣΟΚ. Η άποψη λοιπόν και του Προέδρου και των κεντρικών στελεχών είναι να κεφαλαιοποιηθεί στην κάλπη αυτό το ποσοστό. Λένε 15-8, 16-17, όσο είναι αυτό. Η δική μου λοιπόν η θέση ήταν, και το είπα στον Πρόεδρο, Πρόεδρε, πρέπει να περάσει, να κεφαλαιοποιηθεί στην κοινωνία αυτό το ποσοστό και μετά να το δούμε και στην κάλπη όποτε γίνουν οι εκλογές. Απλώς πρέπει να είμαστε σαν πολιτικός χώρος πλέον έτοιμοι για κάθε εξέλιξη. Συνδύασα λοιπόν αυτή την μετάβαση, την περιοδία λέτε εσείς, προκειμένου να ξαναδώ φίλους παλιούς συναγωνιστές, να δω όμως και τους σημερινούς επικεφαλείς των τοπικών, των νομαρχιακών οργανώσεων, να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και δεν σας κρύβω, επειδή μου είπατε πώς είδατε το κλίμα και στην ΚΟ, να πω και στη μικρή Σίμη, αλλά η Σίμη είχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ΠΑΣΟΚ πριν, αλλά και στην ΚΟ και στην Κάλυμνο, είδα να επανέρχεται ο παλμός ο παλιός, να πιστεύουν όχι μόνο τα παλιά στελέχη, να βλέπω και νέα στελέχη με μία προοπτική τώρα για να ξεκινήσει μία νέα προσπάθεια. Θα έλεγα σε πρώτη φάση στα Δωδεκάνησα, το θεωρώ δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δεύτερη δύναμη όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, προώρες ή μη. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο. Αφήστε τι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν στην ώρα τους. Υπήρχε μια παράδοση που έλεγαν τις πρόωρες εκλογές και παλιά την υποτίμηση δεν τις προαναγγέλεις. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το δεδομένο. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια κινήθηκα εγώ, να μπορέσω να δω πώς θα περπατήσει. Το είπα στην Κάλυμνο, στρατεύτηκα, μετά αν θέλετε συζήτηση, συνεννόηση με τον Πρόεδρο, με κεντρικά στελέχη, για να προχωρήσουμε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Και είπα ότι συνειδητοποιημένος, εάν χρειαστεί η δική μου συμμετοχή, την οποία θεωρώ ότι την υπολογίζει. Την υπολογίζουν κεντρικά, λέω, ο Πρόεδρος θα δει αυτό που θα προτείνει, για να μην προτρέξουμε, αυτό που θα προτείνει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Προηγούμενα όμως θα πρέπει, αφού
εκλεούν τα όργανα, της νομαρχία, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής να εκφράσουν την άποψη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα δημοκρατικό που ξεκινούσε από τη βάση και έφταναν οι προτάσεις στην κορυφή. Δεν θέλουμε λοιπόν πριν ακόμα εκλέξουμε τα όργανα να τα απαξιώσουμε. Είμαστε λοιπόν κάποια στελέχη στη διάθεση του πολιτικού μας χώρου και αν γινόταν πρόωρες εκλογές όπως λεγόταν τον Μάιο, είχαμε κάνει την προετοιμασία μας ακόμα και τότε να είμαστε έτοιμοι. Τώρα που φαίνεται οι εκλογές να πηγαίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κατά τη δική μου πάντα εκτίμηση και όχι το Μάρτιο ή το Μάιο που λέει ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει προχωρήσει, θα έχει εκλέξει τα όργανα, θα έχει κάνει το συνέδριο. Από εκεί και πέρα θα καταθέσει τις θέσεις του, γιατί ένας πολιτικός χώρος που εκφράζει τους μικρομεσαίους, τις τάξεις αυτές που ήταν τις ασθενείς κοινωνικά λέγαμε, οι οποίες όμως αναρριχήθηκαν και βγήκαν ψηλά και διαμορφώνουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα πρέπει να μπορέσουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει και θα παίξει ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας όποτε και να γίνουν οι εκλογές οι εθνικές. Στην Ίσυρο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα βρεθούν οι κινητές ιατρικές μονάδες. Η ομάδα θα πλαισιώνεται από τις ιατρικές ειδικότητες του καρδιολόγου, του ορθοπαιδικού, γυναικολόγου, οφθαλμίατρου, οτορυνολαριγκολόγου, του διαιτολόγου, πνευμονολόγου, γενικού χειρουργού, νευρολόγου, παιδιάτρου και οδοντοτιάτρου και του ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου. Οι κινητές ιατρικές μονάδες θα διενεργούν εξετάσεις από τις 6 έως και τις 8 Μαΐου. Επαναλειτουργεί από φέτος ο διαβατηριακός έλεγχος εισόδου-εξόδου στον λιμένα της Αγίας Μαρίνας στη Λέρο. Σε ανακοίνωση το Δήμος Λέρο αναφέρει: «Η λειτουργία της πύλης εισόδου-εξόδου μετά από 2 χρόνια που παρέμεινε κλειστή λόγω της πανδημίας θα τονώσει οικονομικά το νησί». Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου, κ. Φιλίμωνας Νικολάου, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίο, καλεί όλο τον κόσμο να συμμετέχει στον Εσπερινό, στην Ιερά Μονή Θάρη, στις 4 Μαΐου, στην γιορτή του Αγίου Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ είναι ο προστάτης του Συλλόγου, όπως είπε, και θα παραβρεθεί όλο το ΔΣ και αρκετός κόσμος. Επίσης, μίλησε για τις δράσεις του Συλλόγου και τις αιμοδοσίες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Την 4 Μαΐου εορτάζεται στον Εσπερινό, ο Εσπερινός γίνεται ο Εσπερινός στον Άγιο Εφραίμ, στο μοναστήρι πλέον που έχει ο σύλλογος μας και προστάτης μας ο Άγιος Εφραίμ, στο Ιερά Μονή Θάρη. Εκεί θα είναι η διοίκηση και όχι μόνο, είναι καλεσμένος όλος ο κόσμος, όσοι μπορούν να έρθουν. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να δούμε και μέλη μας και όχι μόνο συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή. Και 5 του μήνα βεβαίως θα γίνει η δοξολογία. Θα υπάρξει πανήγυρι, δηλαδή? Όχι ακριβώς, όχι ναι. Ακριβώς. Ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία θα γίνει, η αυτοκλασία θα γίνει βεβαίως. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να κάνουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή να γίνει κάποιος ή διασκέδαση ή ξέρω εγώ κάποια ορχήστρα και τέτοια. Ίσως στο μέλλον όμως να γίνει αυτό εδώ πέρα. Μετά είναι πολύ κοντά και η γιορτή του Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου θα γίνει η πανήγυρη στην Ιερά Μονή Θάρη, πάλι εκεί, οπότε δεν νομίζω ότι δύο πανήγυρες σε τόσο διάστημα είναι εφικτό να γίνουν. Ναι. Λειτουργεί κάποιες μέρες, βέβαια εκεί είναι ο πατήρ Νεκτάριος Πόκιας και κανονίζει κάποιες γιορτές να γίνεται και η δοξολογία ή Εσπερινός, ναι, γίνεται κάποιες. Άρα λειτουργείτε. Λειτουργεί και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν και κάποιες άλλες αυτές οι βαφτίσεις, οι γάμοι, είναι πλέον ο χώρος ενδείκνεται. Ελπίζω μέσα στο Μάιο να γίνει μια αιμοδοσία στο ΤΕΕ. Θα συνεννοηθώ με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Αντώνη τον Γιαννίκουρη, για να δούμε ποια μέρα θα γίνει η αιμοδοσία. Είχαμε προγραμματίσει για να κάνουμε μια αιμοδοσία στο εργατικό κέντρο, Πρωτομαγιά. Ή την επόμενη μέρα της Πρωτομαγιάς. Εμείς είπαμε για κάποιες ημερομηνίες, εάν μπορούσε ο σταθμός αιμοδοσίας να μας καλύψει εκείνη την ημέρα, που πιστεύω ότι θα είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί πολλοί κόσμος πάει την Πρωτομαγιά λόγω της απεργίας, της... των εκδηλώσεων.
των εκδηλώσεων τέλος πάντων. Και είπαμε να. Είχαμε κάνει μια συνάντηση, θα συμμετέχει, είχαν πάρα πολλοί φορείς. Δυστυχώς υπήρξε αδυναμία στο προσωπικό του σταθμού αιμοδοσίας για να μας καλύψει αυτή την ημέρα. Προσωπικό δυστυχώς δεν υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς. Οπότε περιορίζονται και οι αιμοδοσίες. Λυπόμαστε πάρα πολύ για αυτό εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω εμείς. Εμείς θέλουμε να γίνονται αιμοδοσίες και εξωτερικές και όχι μόνο. Αλλά όταν υπάρχει αδυναμία σε προσωπικό, τι να κάνει ο σύλλογος παραπάνω. Αιμοδοσία στο τεχνικό επιμελητήριο και ίσως να καταφέρουμε να ξεμπλοκάρουν και από εκεί, να υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε και κάποιες αιμοδοσίες παραπάνω. Πέρσι είχαμε κάνει 7 εξωτερικές αιμοδοληψίες. Φέτος κάναμε μέχρι τώρα τη μία, δύο αιμοδοσίες κάναμε, αν θυμάμαι καλά, δύο αιμοδοσίες. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου, κύριος Σάββας Διακοσταματίου, αναφέρθηκε στο θέμα που προέκυψε για την σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όπως είπε, οποιοδήποτε μέθοδος και να εφαρμοστεί θα πρέπει να έχει μια επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι λοιπόν σωστό να συναφθεί μια προγραμματική σύμβαση, κατά πόσον θα επιτραπεί αυτή η νομοθεσία να γίνει η καταγραφή του αριθμού των ελαφιών, προκειμένου να διατηρηθεί ο πληθυσμός αυτός, εφόσον δεχτούμε ότι υπάρχει υπερπληθυσμός σε επίπεδα ισορροπίας, που δυστυχώς την ισορροπία αυτή διατάραξε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Όσον αφορά το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, θα ήθελα απλά να πω ότι πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εισήλθε προς συζήτηση ένα θέμα με εισήγηση του αγαπητού συναδέλφου του γιατρού του Σάββα του Καραταπάνη, ο οποίος ζήτησε την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έναρξη συζήτησης για τη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος του υπερπληθυσμού των ελαφιών εδώ που ονομάζεται Πλατώνη Ρόδου, ντάμα ντάμα, με σκοπό βέβαια να οδηγηθούμε στη μέθοδο της στήρωσης των ελαφιών. Αυτή ήταν η αφορμή που ξεκίνησε η κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να καταθέσω τη δική μου πρόταση, απευθυνόμενο σε εσάς, αλλά και στους τηλεθεατές μας. Ακούστε, οποιαδήποτε μέθοδος και να εφαρμοστεί, θα πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα μια επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι λοιπόν σωστό να συναφθεί μια προγραμματική σύμβαση κατά πόσον θα επιτραπεί αυτή η νομοθεσία, γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε συνάψει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της καταγραφής πρώτων του αριθμού των ελαφιών και δεύτερον της προτινόμενης μεθόδου προκειμένου να διατηρηθεί ο πληθυσμός αυτός, εφόσον δεχτούμε ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, σε επίπεδα ισορροπίας. Ισορροπίας που δυστυχώς βέβαια την ισορροπία αυτή διατάραξε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρέπει όμως να υπάρξει μια ισορροπία στη φύση, στη δραστηριότητα, προκειμένου και το ελάφι να ζει χωρίς να κινδυνεύει, και ταυτόχρονα βέβαια και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον υπερπληθυσμό, κυρία στους αγρότες και όχι μόνο στην Νότια Ρόδο αλλά σε όλο το νησί. Η δική μου λοιπόν πρόταση είναι να επεκταθεί αυτή η συνεργασία εφόσον επιτευχθεί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για όλο το νησί, με στόχο και συνδυαστικά με την πρόταση του Υπουργείου, του Υπουργού του κυρίου Αμυρά για τους λεγόμενους φράχτες και τα σημεία όπου θα διατίθεται τροφή για τα ελάφια, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή τα ελάφια δυστυχώς λόγω της συνεχιζόμενης παρέμβασης του ανθρώπου, βλέπε πυρκαγιές, βλέπε αποψήλωση της γης, δεν βρίσκουν τροφή και έτσι οδηγούνται σε καλλιέργειες τις οποίες καταστρέφουν προφανώς. Έτσι λοιπόν η μέθοδος που προτείνεται και αντιμετωπίζει το θέμα της καταστροφής των καλλιεργειών έχει να κάνει με το στήσιμο, ας το πούμε έτσι, κάποιων φρακτών σήμα αποσυρματόπλεγμα, αλλά ταυτόχρονα και τη δημιουργία ενός πάρκου, ας το πούμε έτσι, όπου εκεί θα υπάρχουν σημεία όπου τα ελάφια θα βρίσκουν τροφή προκειμένου να μην πηγαίνουν στις καλλιέργειες. Τέλος πάντων, έχω την αίσθηση ότι η κουβέντα αυτή η οποία έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προφανώς ο κόσμος δικαιολογημένα
ακούγοντας αυτές τις τοποθετήσεις, εξανέστη, εξεμάνει και έχει αρνητική διάθεση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει την έναρξη της συνεργασίας με το Δημοτικό Συμβούλιο, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ταυτόχρονα τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα ετοιμάσει κάποιο υπόμνημα, φαντάζομαι και πιστεύω, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί όπως σας είπα, καμία ενέργεια δεν μπορεί να προωθηθεί και να υλοποιηθεί εάν δεν είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά. Ο επικεφαλής της παράταξης της Ρόδος Αξιών, Δημήτρης Κρητικός, μίλησε για τον αυξημένο αριθμό των ελαφιών. Όπως είπε, πρέπει να σεβόμαστε τη γνώμη των ειδικών. Το ελάφι, όπως είπε, είναι το σύμβολο της Ρόδου. Τους βρίσκει αντίθετος στο κυνήγι των ελαφιών και καλό θα ήταν να διαφυλαχθεί. Εάν θα έπρεπε να ελαττώσουμε τον αριθμό μόνο με την μορφή της δωρεάς. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς είπε. Κοιτάξτε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε ένα θέμα, το οποίο το έφερε ο κύριος Καραταπάνης, ο υπεύθυνος της Νότιας Ρόδου, για το πρόβλημα των ελαφιών. Όχι βεβαίως να πάρθει απόφαση για το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, αλλά για το αν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμβάλλει με μία μελέτη την οποία θα κάνουν οι ειδικοί. Και βεβαίως από αυτού δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, διότι πάντα πρέπει να σεβόμαστε τις γνώμες των ειδικών σε αυτό το θέμα, σε αυτά τα θέματα. Βεβαίως μετά ανοίχθηκε συζήτηση γύρω από το πρόβλημα που προξενούν, τέλος πάντων, που προκαλείται από τον αριθμό, τον αυξημένο αριθμό των ελαφιών σε όλη τη Ρόδο και όχι μόνο στην περιοχή της Νότιας Ρόδου. Και ακούστηκαν διάφορες απόψεις μεταξύ αυτών και το κυνήγι των ελαφιών, το ελεγχόμενο κυνήγι των ελαφιών, η θανάτωσή τους κτλ. Βεβαίως εμάς μας βρίσκει τελείως αντίθετος αυτό, διότι το ελάφι είναι το σύμβολο της Ρόδου, είναι μια καθαρή γενιά, θα έλεγα, όσον αφορά τα βιολογικό όρο χρησιμοποιώ, δηλαδή τι πάει να πει καθαρή γενιά, το DNA τους είναι ξεχωριστό, είναι δικό μας, εν πάση περιπτώσει, και καλό θα ήταν να το διαφυλάξουμε αυτό, αλλά βεβαίως να μην μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να φύγει από εδώ και να αναπτυχθούν σε άλλες περιοχές. Η πρόταση δική μας ήταν ότι αν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να ελαττώσουμε τον αριθμό, μόνο με τη μορφή της δωρεάς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τόσοι και τόσοι ζωολογικοί κήποι ανά τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να δωρήσουμε, σε συνεργασία βέβαια με αυτούς, οι οποίοι θα το ήθελαν πάρα πολύ, και βεβαίως φανταστείτε να υπήρχε ένας χώρος σε αυτούς τους κήπους, στην Αυστραλία, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, που θα αναφέρεται, ας πούμε, η καταγωγή αυτών των ελαφιών, Ρόδος, με μια, δεν ξέρω, απεριγραφή της Ρόδου και με πάση περιπτώσει τι είναι αυτό το ελάφι και το ένα και το άλλο. Θέλω να πω τι διαφήμιση θα ήταν αυτή για τον τόπο μας. Βεβαίως, ακούγεται δύσκολη αυτή η απόφαση και η πράξη, στην πράξη βασικά, δύσκολη και ουτοπική, αλλά βεβαίως τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο και τίποτα δεν επιτυγχάνεται εάν δεν προσπαθήσεις. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν δήμαρχος υπήρχε στον Δήμο Καμήρου πάρκο ελαφιών στον Άγιο Σουλά, που και εμείς βοηθήσαμε, βοήθησε και η περιφέρεια τότε και το δασαρχείο βεβαίως, και ήταν υπό τον Σύλλογο Περιβάλλοντος Ορονής. Λοιπόν, κάηκε αυτό το 12. Το 12 με τη μεγάλη πυρκαγιά του 12, έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, και τότε είχε προβλεφθεί να γίνει η ανάπτυξη της περιοχής, να μπορούν να το επισκεφθούν ξένοι και επισκέπτες και οι ντόπιοι το πάρκο αυτό, να υπάρχουν, δεν ξέρω, προσπέκτους και τέλος πάντων χώροι που θα μπορούσαν να το δούνε, να το φωτογραφίσουν κτλ. Βεβαίως δεν μπορούν να μπουν όλα τα ελάφια εκεί πέρα, έτσι, σε αυτό το πάρκο. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν πάρκα σε όλη τη Ρόδο, θα μπορούσαν να γίνουν περιφράξεις
με την επιδότηση του Υπουργείου στους αγρότες αυτούς που τέλος πάντων υπάρχει το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άμεσες λύσεις, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Όμως δεν μπορούν να γίνουν με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Παραδοσιακό καλύμνικο γλέντι με τα καλλιδονάκια και με τη συμμετοχή του τμήματος παραδοσιακού χορού του γυμναστηρίου της οικογένειας Τρομουλιάρη, διοργάνωσε ο Δήμος Καλλιμνίων για την ημέρα της Πρωτομαγιάς στη Ρήνα, στο βαθύ της Καλλίμνου. Ένα ωραίο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλό μήνα, με υγεία. Αγιώτος, Ανέστη, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Πάρει ωραία εικόνα. Αγάπη, φως, χαρά. Έτσι. Και χορό που μας έλειψε. Ναι, όλα αυτά τα ωραία που τόσο πολύ στηριχθήκαμε. Πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ, μας αξίωσε να προχωρήσουμε στη δεύτερη πολιτιστική εκδήλωση για φέτος. Είναι η Πρωτομαγιά στο βαθύ, μετά την Κυριακή του Πάσχα στην κεντρική μας πλατεία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί νιώθουμε ότι ξεχίζουμε το κακό, όπως πολλές φορές λέω. Θα πρέπει να πούμε ότι η προσέλευση του κόσμου, όπως βλέπετε, ήταν αθρώα. Ωραία. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν και ήταν πολλοί. Ήταν μια εκδήλωση που την αγκαλιάσαμε όλοι, και η πολιτική ηγεσία και ο κόσμος και οι υπόλοιποι με τη δημαρχή μας ασχολήθηκαν, ο κύριος Τζέρος, ο κύριος Ζωήλης, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απολλώνων μίλησε στο Γιάννη Κουμέντο για τη γιορτή της Πρωτομαγιάς που γίνεται κάθε χρόνο στο Μοναστήρι των Ασωμάτων στα Απόλλωνα. Η κυρία Ευδοκία Συρήμη είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απολλώνων. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε στους ασώματους εδώ στον Απόλλωνα. Τι θα γίνει σήμερα εδώ και τι κάνετε συνήθως? Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλός σας μήνας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εδώ συνήθως κάνουμε τη γιορτή της Πρωτομαγιάς. Είναι καθιερωμένο όλα τα χρόνια, όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου και πιο παλιά. Έχουμε όλα τα πανηγύρια. Και απλά σήμερα είναι καθιερωμένο η γιορτή της Πρωτομαγιάς. Χοροσπερίδα, ο καθένας έχει τα φαγητά του και ο σύλλογος προσφέρει ποτά. Είναι θεσμός. Πάντα, ναι. Πόσα χρόνια γίνεται εδώ το πανηγύρι?
όσα χρόνια θυμάμαστε τον εαυτό μας και όσα χρόνια μας λένε οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Πάντα είναι η Πρωτομαγιά, είναι εδώ καθιερωμένη. Ο κόσμος επισκέπτεται, έρχεται εδώ. Πάρα πολύ. Σήμερα λίγο μας τα χάλασε ο καιρός, αλλά και πάλι επιμένουμε. Δεν αλλάζει. Και με τη βροχή εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ και πάντα τέτοια. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκε το δήμερο εκδηλώσεων στο νησί της Χάλκης, αφιερωμένο στη Χάλκη των Χαλκητών και Καλλιμνίων Σφουγγαράδων. Σε μια άκρο συναισθηματική ατμόσφαιρα, γεμάτη παράδοση και αναμνήσεις, ο Δήμος Χάλκης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Αυτοδητών η Κόρη της Καλλίμνου, την Ένωση Καλλιμνίων Ρόδου, ο Εν Καλλίμνο Άγιος Σάβας, τον Σύλλογο Χαλκητών Ρόδου Άγιος Ιωάννης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χάλκης το Μύρτος, πραγματοποίησε το Σάββατο 30 Απριλίου και την Κυριακή 1 Μαΐου σειρά εκδηλώσεων για την αναβίωση του εθίμου, το ξεκίνημα των Σφουγγαράδων, με ακριβή περιγραφή της διαδικασίας του ξεκινήματος των Σφουγγαράδικων Καϊκιών για τις ακτές της Αφρικής τον προηγούμενο αιώνα. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τους 12 νησιακούς παρικιακούς συλλόγους Χάλκης και Καλλίμνου και τραγούδια από την Κέτη Κουλιά, τον Ηλία Αναστασιάδη και τους συνεργάτες του και το Καλλίμνικο Μουσικό Σχήμα Διονυσάκια. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναπαράσταση της ετοιμασίας ντυσίματος ενός δίτη πριν τις πολλές φορές μοιραία βουτιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.